Δεν τελειώσαμε ακριβώς με τα capital controls. Βελτιώνεται η όλη κατάσταση και πάω αμέσως στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε για τρελούς. Για την συμφωνία των Σκοπίων, δηλαδή για αυτά που λέει ο Καμένος, για αυτά που λένε οι υπόλοιποι. Μίλησε για τρελούς. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Τράγκα. Παρακαλώ πολύ να μου κάνετε ένα σχόλιο ως ψυχίατρος δηλαδή και πολιτικός. Του τι συμβαίνει τώρα, όπου βλέπουμε ότι δύο κράτη δεν θέλουν μια συμφωνία, με συντριπτική πλειοψηφία δύο λαοί, αλλά την προωθούν δύο ηγέτες που αύριο θα είναι εξαερωμένοι πολιτικά. Καταρχάς, αυτό το οποίο εγώ ανέλησα χθες είναι το γεγονός ότι την ίδια στιγμή ο Υπουργός Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος βγάλαν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ανακοινώσεις για το δημοψήφισμα. Ο μεν ένας ότι είναι άκυρο λόγω του συντάγματος των Σκοπίων και ερμηνεύει το σύνταγμα των Σκοπίων ως και συνταγματολόγο του Σκοπιανού Συντάγματος, ο κ. Καμένος. Ο δε κ. Χοντζιάς ανάποδα ότι είναι ένα δεσμευτικό δημοψήφισμα και ότι όλα πήγαν καλά. Περίπου στη γραμμή που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το State Department. Μάλιστα. Σε όλα αυτά, ο κερασάκι ο κύριος Τσίπρας να πει ότι εξάρει το σθένος και το θάρρος του κυρίου Ζάεφ που συνεχίζει την πρόοδο της συμφωνίας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όταν εντός της υγείας κυβερνήσεως έχουμε αυτές τις δύο γραμμές και μάλιστα ο κ. Καμένος στρέφεται εναντίον του Μητσοτάκη και όχι εναντίον του Τσίπρα, αυτό πραγματικά παγίζει τα όρια του αστείου. Αλλά για τη χώρα δεν είναι αστείο ότι έχει μπλέξει μια συμφωνία, κύριε Τράγκα, στην οποία έχουμε καταστεί, προσέξτε, όμοιροι των Σκοπιανών. Διότι τι συμβαίνει από σήμερα. Σήμερα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα Ζάεφ, ένα Τσίπρα, ένα Κοτζιά, που λένε μεγάλη επιτυχία το δημοψήφισμα. Διότι ναι, μεν είχε 36% συμμετοχή, δηλαδή χαμηλή, αλλά είχε 91% ναι. Και αφού είχε 91% ναι, παραπέμπτηκε με 51% συμμετοχή, και όλοι να ψήφισαν όχι οι υπόλοιποι, πάλι θα κέρδιζε το ναι 70%. Άρα σου λέει μια χαρά, προχωράμε όλα καλά. Τώρα τι περιμένουμε όλοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Σκοπιανή Βουλή με αυτούς τους 11 βουλευτές που λέει το σκέφτονται να ψηφίσουν να μην ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Και σήμερα τόσο εθνικά ευαίσθητα για τους Έλληνες, εξαρτώνται τώρα από τις συμφωνίες παρασκηνίου που θα γίνει στη Σκοπιανό και το Βούλιο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, τέτοια ομοιρία της Ελλάδος από τις εξελίξεις από ξένη χώρα δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία μας. Και για όλα αυτά ο Καμένος σφυρίζει κλέφτη και κάνει δίθεν πανηγυρισμούς. Πέστε μου κάτι όμως, βλέπω ότι το βαρύ πυροβολικό της Νέας Δημοκρατίας και εσείς φυσικά που ανοίγετε σε αυτό στρέφεστε περισσότερο κατά του Καμένου παρά κατά του Τσίπρα. Ο Τσίπρας με τον Κοτζιά στήσανε κανονική συμφωνία. Μα είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας, κύριε Τράγκα, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερες ευαισθησίες στο ζήτημα της Μακεδονίας. Μακεδονία έλεγαν τα Σκόπια ή το ΣΥΡΙΖΑ. Κείμενο είχαν υπογράψει για να λέγονται Μακεδονία. Η νεολαία του πήγαινε και είχαν κατασκηνώσει τη Μακεδονία, εισαγωγικά όπως τη λέγανε, ο κ. Ζανακόπουλος. Δεν περίμενε κανείς από τον κ. Τσίπρα κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Αντιθέτως, από τον κ. Καμένο, ο οποίος έλεγε ότι ορκίζομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι όσο είμαι εγώ στην κυβέρνηση, ποτέ δεν πρέπει να ανοίξει τέτοιο θέμα, έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις, δεν είναι. Άρα λοιπόν ο κ. Καμένος οφείλει αντί να κάνει ερμηνείες του Σκοπιανού Συντάγματος, να κάτσει να διαβάσει το Ελληνικό Σύνταγμα και να πάει στον πρόεδρο Δημοκρατία να άρει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση πριν να αλλάξει το Σύνταγμα των Σκοπίων. Γιατί επαναλαμβάνω, η εκεί διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Δεν σταμάτησε, όπως φαντασιώνεται ο κ. Καμένος. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση τώρα για το επόμενο διάστημα? Αυτή τη στιγμή έχουμε μία δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι να ετοιμάζεται για συνταξιοδότηση ο κ. Ζάεφ, ότι ο λαός μίλησε και έδωσε 64% αποχή και μεταξύ μας δεν συμπεριλαμβάνουν οι αναλυτές το γεγονός ότι ένα 8,5% αυτών που πήγαν στην κάλπη είπαν όχι. Δηλαδή περίπου 3,5% συν η αποχή είναι αυτό που βγαίνει και στην ανακοίνωση του Καμένου. Δηλαδή 68% των Σκοπιανών δεν πήγα να πούνε ζήτω η Ευρώπη, ζήτω το ΝΑΤΟ, ζήτω... Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ μένω πιο πολύ στο 91% που ψήφισε ναι. Και θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα η δημοκρατία, κύριε Τράγκα, είναι το πολίτευμα των παρόντων. Από τους αρχαίους χρόνους. Δεν είναι το πολίτευμα των απότων. Διότι στους απότες μπορεί να κάνει διάφορες ερμηνείες. Άλλος δεν πήγε γιατί ήθελε το όχι. Άλλος δεν πήγε γιατί νόμιζε ότι ήδη θα περάσει το ναι και δεν έχει σημασία. Άλλος δεν πήγε γιατί ήταν άρρωστος. Άλλος δεν πήγε γιατί βαρέθηκε. Η δημοκρατία καλώς κακώς την εποχή του Περικλέους. Είναι το πολύ. Είναι, αλλά 36% συμμετοχή
σε ένα τόσο σπουδαίο εθνικό θέμα. Πάρα πολύ χαμηλή. Αλλά με συγχωρείτε, η αντιπολίτευση εκεί βγήκε και είπε μην πάτε. Ναι. Ο πρόεδρος φαντάζεστε τον Παυλόπουλο, φαντάζεστε τον Παυλόπουλο να βγαίνει εδώ και να έλεγε εγώ δεν συμφωνώ με τον Τσίπρα και θέλω να πάτε να μην πάτε καθόλου. Η αντιπολίτευση εκεί έκανε κάτι πιο έξυπνο από ό,τι είχαμε κάνει εμείς το καλοκαίρι του 2015. Γιατί εμείς το καλοκαίρι του 2015 πήγαμε να ψηφίσουμε, πηγαίναμε να ψηφίσουμε, έγινε μια πολιτική σύγκρουση. Η πολιτική σύγκρουση έφερε την πόλωση και τη δική μας ήττα την Κυριακή του δημοψηφίσματος. Εκεί, θα σα λέει, η αποχή είναι πιο σύνθετο πράγμα. Και εκεί μπορεί ο καθένας να βγάλει τις απόψεις του ότι είναι νικητής ο λόγος τον βολεύει. Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Ψήφισε 91% ναι, με 36% συμμετοχή. Εάν λοιπόν ψήφισε 51% συμμετοχή, είχαμε 15% μονοπλόκ όχι. Δεν είχαμε ούτε μία ψήφο στο ναι. Τι θα είχαμε ως αποτέλεσμα Σκόπια, 51% συμμετοχή και 70% ναι. Αυτό δεν θα ήταν ναι. Είναι απλά μαθηματικά. Άρα μην παίρνουμε τώρα εμείς ότι έγινε στα Σκόπια, διότι δεν είναι δική μας δουλειά να ερμηνεύουμε τα Σκόπια. Εμάς ένα μας ενδιαφέρει. Να μπλοκάρουμε τη συμφωνία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τι κάνουμε τώρα τι θα γίνει εδώ στην Αθήνα, τι θα γίνει εδώ στην πρέπει Αθήνα. Πρέπει να μπλοκάρουμε τη συμφωνία. Πώς μπορείτε να το κάνετε. Πρέπει να είστε και αποτελεσματικοί, γιατί ο εδώ μιλάνε Καμένος, για εξαγορές. Ο κύριος Καμένος βγαίνει δίθεν και πανηγυρίζει λοιπόν από χθες. Λέει μπλοκαρίστηκε η συμφωνία. Πώς. Η συμφωνία όμως δεν μπλοκαρίστηκε, σας λέω. Πώς. Γιατί συνεχίζει κανονικά διαδικασία στα Σκόπια. Και κανείς δεν ξέρει οι πιέσεις του ξένου παράγοντα που εκεί είναι, όπως καταλαβαίνετε, τεράστιες. Τι επίπτωση θα έχει σε αυτούς τους 11 βουλευτές που λείπουνε. Άρα ξαναγυρίζει σε εμάς τον μπαλάκι. Ο κύριος Καμένος που θέλει να μπλοκάρει τη συμφωνία και ακούει τον κύριο Τσίπρα που λέει πόσο θαραλέωσε ο κύριο Ζάφη προχωράει τη συμφωνία. Θα άρει την εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα πριν υπάρξουν πραγματικές μεταβολές στα Σκόπια. Αυτή είναι η συζήτηση, τράκια. Όχι να συζητάμε τώρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ τι θα γίνει στην Αθήνα, τι ακούγεται. Από εσάς. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψήφουμε αυτή τη συμφωνία, ακόμα δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Εμείς δεν ετεροκαθαριζόμαστε. Δεν καθορίζουμε την πλευρά μας από το τι κάνουν οι Σκοπιανοί, σας λέω. Εμείς λέμε αυτή τη συμφωνία δεν την ψηφίζουμε. Δεν μας αρέσει. Σας λέω όμως αυτή η ξαφνική χαλάρωση ότι δεν σταμάτησε η συμφωνία στα Σκόπια, εμένα δεν ετήσει καθόλου σύμφωνο. Διότι κατά τη γνώμη η συμφωνία θα προχωρήσει στα Σκόπια. Αυτό το λέει και ο Ζάεφ. Εντάξει, αυτό. Αυτό δεν είναι μεγάλη ανακάλυψη από εσά, το λέει και ο Ζάεφ από χθε. Εγώ δεν είπα ότι είναι μεγάλη ανακάλυψη. Είπα γιατί θα προχωρήσουν, θα επιχειρήσουν. Τελείωσε. Το θέμα όμως είναι. Το πού θα καταλήξει θα το δούμε. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι εκεί υπάρχουν πολιτιακοί παράγοντες, όπως ο πρόεδρος, όπως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως το 65%, που λέει ότι ετοιμάσουν να φύγει, του λένε. Εκεί θα παιχτεί λοιπόν στη Βουλή τους, αν θα βρει τους 11 βουλευτές ή τους εξαγοράσει οτιδήποτε ή οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι. Εκεί δεν ξέρω θα γίνει, δεν μπορώ να πω τι συνθήκες παρασκηνή υπάρχουν. Με την ευκαιρία που σας έχω και επειδή σας άκουγα και στην τηλεόραση, πέστε μου κάτι, αυτοί βγάλανε πριν από μερικές μέρες, όταν λέω αυτοί εννοώ οι κυβερνητικοί, βγάλανε έναν που ήταν ανακούρκουδα σε ένα κρεβάτι κάπου ήταν στην Αμερική, παρουσία δικηγόρων με μια κουκούλα που έδωσε μια συνέντευξη μια ελβετική εφημερίδα και είπε ότι θα αποκαλύψει πολλά και βγήκαν με πηχαίους τίτλους προσκύμενες εφημερίδες και είπανε θα σας πάμε σε εκλογές, το άκουσα και από επίσημα χείλη πολιτικά, θα πάμε σε εκλογές με δίκες. Καλά. Θα πληρώσουν. Κάντε μου ένα σχόλιο. Η υπόθεση του Ναβάρτη. Αυτό η φωτογραφία την είδατε, την είδατε. Μάρτυρα του FBI δηλαδή. Και σας άκουσα χθες στην τηλεόραση, επειδή σας παρακολουθώ, να λέτε ότι σας ρωτάγανε αν τολμάτε να πάτε στην Αμερική, γιατί μπορεί να συλληφθείτε από το FBI. Όχι, ο κύριος Κούλογλου είχε πει ότι δεν τολμάω εγώ ο Κούλογλου, στην Αμερική, ναι. Γιατί θα μας συλλάβει το FBI. Και εγώ ήμουν στην Αμερική μια εβδομάδα και σε μια ώρα και στη Washington και κανένα FBI δεν θα με ρωτήσει τίποτα. Τώρα είσαστε τον τελευταίο καιρό. Ναι, την τελευταία εβδομάδα. Α, εντάξει. Λοιπόν, δεν σας συνέλαβε κανένας. Όχι, κανένας. Λοιπόν, η υπόθεση της Νοβάρτης, θέλω να παρακολουθήσετε, είναι το μεγαλύτερο φιάσκο κυβερνητικής παρέμβασης όλων των εποχών.
δεν πρόκειται να υπάρξει εναντίον κανενός πολιτικού καμία δικαστική εξέλιξη. Μηδέν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει τίποτα και δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα για κανέναν από τους 10 για να υπάρξει το οτιδήποτε. Μάλιστα. Όλα όσα διαδίδουν είναι οι συνήθεις λάθος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Τον Μάρτιο έγραψε η Κόντρα Νιούς ότι ξεκινάνε οι διώξεις πολιτικούς. Τον Μάιο γράψαν ότι ο Γεωργιάδης δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές το καλοκαίρι γιατί θα είναι στην φυλακή. Τον Ιούνιο. Πήγατε διακοπές, συγγνώμη. Τον Ιούνιο γράψανε τέλος Ιουλίου θα γίνουν οι εξελίξεις. Όταν πέρασε ο Ιούλιος γράψανε με πρωτοσέλιδο. Σεπτέμβριο ο μήνας των καταιγιστικών εξελίξεων για την ΟΒΑΡΤΗ. Πατάνε τα κτεδία αυτά. Τα έχω δει, αφού πέρασε το Σεπτέμβριο, τώρα πήγαμε στον Οκτώβριο. Τώρα οι καταιγιστικές εξελίξεις έχουν μεταφερθεί για Δεκέμβριο. Καλά, θα δούμε. Και θα πηγαίνουμε μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, για να μην έχετε καμία αγωνία, ούτε φωτογραφίες με κουκουλοφόρους, ούτε όλα τα άλλα από το σώσουν. Δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης όσον αφορά τους πολιτικούς. Δεν υπάρχει. Εγώ σας ενημερώνω και να το ξέρετε ότι εκτός των ημερών στέλνω εξώδικο στην εταιρεία Νοβάρτης. Και αν δεν βγει η ίδια εταιρεία να ξεκαθαρίσει τη τιμή και την υπόλοιψή μου, θα στραφώ με αγωγή στα αστικά δικαστήρια εναντίον της εταιρείας Νοβάρτης και θα τους χάρω. Αυτό είναι μια εξέλιξη σημαντική. Ναι, και το να κάθεται ο Βάρτης και να ακούει όλα αυτά για να μην χαλάσει σχέση με την κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, να αφήνει εμάς να μας διασύρουν, έχει παραπάει. Υπενθυμίζω. Άρα θα δω τον Γεωργιάδη στα δικαστήρια με την Οβάρτης. Εννοείται. Εάν δεν βγει ο Βάρτης μετά την αποστολή του εξωδίκου μου να κάνει αυτά που προβλέπει ο νόμος, ασφαλώς. Έχετε κάνει αλουμινήσεις, αγωγές. Όχι, δεν έχω κάνει, Θα κάνω στην Οβάρτη τώρα. Και ετοιμάζω όμως με τους δικηγόρους μου στην Αμερική πια, λόγω της εμπλοκής του FBI. Γι' αυτό πήγατε στην Αμερική για δικηγόρους. Και γι' αυτό. Εντάξει, είστε ειλικρινείς. Ότι όλοι αυτοί που έχουν εμπλέξει το FBI στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, είτε πολιτικοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε δικαστικοί, έχουν πλέον αρμοδιότητα, όπως έχουν ενημερωθεί από τους δικηγόρους μου εκεί, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ. Και εκεί θα αγωγές και ζητάτε και λεφτά, Βεβαίως. Μπορεί να γίνετε πλούσιος, γι' αυτό το λέω. Στην Αμερική. Μπορεί να γίνεται πολύ πλούσιος. Ναι. Όσοι έχουν μικρόφωνο, θα πρέπει να ξέρουν ότι η συκοφαντική δυσφήμιση και η ηθική βλάβη είναι πράγματα που στο δίκαιο του δυτικού κόσμου πληρώνονται ακριβά. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ ακριβά. Γιατί έχουν δικαιοσύνη εκεί. Όταν λοιπόν κάποιος παίρνει το μικρόφωνο και λέει το FBI έχει στοιχεία για τον Γεωργιάδη και ζωγραφίζει τον Γεωργιάδη, θα πάω να αποδείξω το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αυτό ότι έχει για τον Γεωργιάδη. Και εκεί θα δούμε πώς θα πει διαφορά η πράγμα. Άρα θα γίνουν αγωγές σε Ομοσπονδιακά Δικαστήρια. Και εκεί νομίζω θα γίνετε πλούσιος. Θα βγάλετε πολλά λεφτά, νομίζω. Θα βγάλετε. Όταν τελειώσει η ιστορία των εκλογών και αλλάξει πλειοψηφία στη Βουλή, θα γίνει μια ωραία επιτροπή στη Βουλή, θα βγάλει την κουκούλα από τους τρεις εβδομάδες εδώ. Και θα τους ρωτήσουμε στη Βουλή. Πείτε μας τώρα, ποιο έβαλα να πείτε αυτά τα ψέματα. Άλλα λεφτά! Και τότε θα δούμε. Θα δούμε ποιο θα καταλήξει με ρίχια κουστούμάκι, κύριε Τράγκα. Άλλες αγωγές. Πάντως, να σας πω κάτι. Ναι. Η κίνηση αυτή που κάνατε, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι συνηγορός σας, ήταν πολύ σωστή. Δηλαδή, να πάρετε Αμερικανούς δικηγόρους και να στραφείτε κατά της εταιρείας στα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Όχι, γιατί εκεί θα αποκαλυφθούν διάφορα πράγματα. Και κατά των όσων φωτογράφησαν το FBI και δική μου εμπλοκή. Μάλιστα. Και δημοσιογράφων, το τονίζω. Και δημοσιογράφων. Ελλήνων ή ξένων. Ελλήνων. Δεν γράφει κανένα. Ναι. Θα συμπεριληφθούν σε αγωγές δηλαδή. Ασφαλώς. Ειδικά ένα τέτοιο. Άρα παίρνει άλλη εξέλιξη το όλο θέμα. Επάγγελμα και πηγαίναν σε ραδιόφωνο σε κανένα και λέγανε αυτά. Θα έρθουν εκεί να μας τα πούνε. Και θα καταλάβουν ότι εδώ πλέον υπάρχει ευθύνη για όποιον έχει μικρόφωνο και παίζει με την τιμή και την υπόλοιψη των ανθρώπων, κύριε Τράκια. Δεν είναι έτσι. Κάνα το παιχνίδι του Τσίπρα και διασύρω τον Γεωργιάδη ή τον Σαμαρά ή τον Βενιζέλο. Είναι πολύ σημαντική η είδηση ότι πήγατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρήκατε δικηγόρους και προσφεύγετε πλέον στη δικαιοσύνη της μεγάλης χώρας. Και στην ελληνική δικαιοσύνη. Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Ο κύριος Λεβέντης δήλωσε ότι πρέπει να παραμεθούν σε δίκη ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κοντζιάς,
για τη συμφωνία της Λίμνης. Εσείς ποια άποψη έχετε? Δεν είμαι υπέρ της δικαστικής εμπλοκής σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.